Σε διακοπή οδηγήθηκε ο δεύτερος αγώνας Παναχαϊκής Ολυμπιακού για τη φάση των 32 ομάδων του κυπέλου Ελλάδας, καθώς οπαδοί των γηπεδούχων εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και ενώ το σκόρ ήταν 1-1. Η Παναχαϊκή έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Δημητρόπουλου. Σπουδαία πρόκριση στους 16 του κυπέλου εξασφάλισε ο Φωστήρας που ιτήθηκε με 2-1 από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, αλλά στον πρώτο αγώνα έχει νικήσει με 1-0. Στο σημερινό πρόγραμμα του κυπέλου θα πραγματοποιηθούν 4 ακόμα επαναληπτικοί αγώνες. Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διεκόπησε το 86, η Παναχαϊκή δυσκόλεψε πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά η διαιτησία του Αλέξανδρου Δημητρόπου ήταν κακή για τους γηπεδούχους. Το γκολ του Γκούρτσα στο 4ο λεπτό μετά την αδράνεια της άμυνας των Πειραιωτών έδωσε ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθώς η Παναχαϊκή που είχε ιτηθεί με 2-0 στον πρώτο αγώνα προσπάθησε να φτάσει και σε δεύτερο γκολ. Στο 37, όμως, ο διαιτητής Δημητρόπουλος άφησε άδικα την Παναχαϊκή με παίχτη λιγότερο. Ο Φουστέρ κέρδισε τη δεύτερη κίτρινη του Βουσκόπουλου σε ανύπαρκτο τάκλινγκ και ο Ολυμπιακός πήρε το αριθμητικό πλεονέκτημα και την ψυχολογία του αγώνα. Στο replay της φάση φαίνεται ότι δεν υπήρξε ποτέ φάουλ του Βουσκόπουλου. Στο 57 ο Φετβατζίδης ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό, ενώ στην επόμενη φάση ο Γκούρτσας υποδείχτηκε λανθασμένα από τον βοηθό σε θέση offside. Η Παναχαϊκή διαμαρτύρεται ακόμη και για μη καταλογισμό πέναλτι του Κοντρέρα στον Τίνα. Στο 65 από το 74 οι παιδί των γηπεδούχων άρχισαν να πετούν αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι διεκόπηκε 2 φορές ακόμα μέχρι την οριστική διακοπή λόγω ρήψη αντικειμένου στον επόπτη, όπως αναφέρεται στο φύλλο αγώνος που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την ομάδα της Πάτρας. Επεισόδια σημειώθηκαν και πριν από την έναρξη του αγώνα με αποτέλεσμα το μαχαίρωμα ενός αστυνομικού. Μεγάλη πρόκριση για το Φωστήρα στους 16 του κυπέλου Ελλάδας παρά την ήττα του με 2-1 από τον Πανιόνιο, καθώς σε συνδυασμό με το 1-0 του πρώτου αγώνα ήταν αυτός που πήρε το εισιτήριο. Οι Κιανέρηθοι προηγήθηκαν με 1-0 από τον γκολ του Ντούνι στο 11ο λεπτό και σοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα. Στο 22 ο ίδιος παίκτης για τους γηπεδούχους πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και έφερε τον Πανιόνιο σε σκορ πρόκριση, αλλά στο 78 ο Κάμπας, που ήταν ο σκορ και του πρώτου αγώνα για το Φωστήρα, σημείωσε το 2-1 και στη συνέχεια αποβλήθηκε γιατί έβγαλε τη φανέλα του. Ο διαιτητής όμως δεν του είχε δείξει την πρώτη κάρτα για τη φάση των 32 ομάδων του κυπέλου. Σήμερα θα διεξαχθούν 4 επαναληπτικοί αγώνες που είναι οι εξής: Θρασίβουλος Βέρεια, Κέρκυρα Τύρναβος, Πιερικός Λεβαδιακός και ΑΕΚ Νέα Καβάλα.